αναφερόμενος, αγαπητοί μου, ο Ιερός Ευαγγελιστής, στο ότι οι Άγιοι, ζώντες και κινημένοι, θα βασιλεύσουν 1000 χρόνια μαζί με τον Χριστόν, συμπληρώνει και λέγει: αυτή η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος ούτε έχει εξουσίαν, αλλά έσονται ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλεύσουσι μετ' αυτού 1000 έτη. Στο 20 κεφάλαιο 5 έως 6 χωρία. Όπως αντιλαμβάνεστε, μέχρι τώρα έγινε αναφορά σε μία πρώτην Ανάσταση και σε ένα δεύτερον θάνατον. Τι είναι αυτή η πρώτη Ανάσταση και ο δεύτερος θάνατος? Αλάβετε υπόψη ότι οι αιρετικοί, ιδίως οι χιλιαστές, έχουν φοβερά παρερμηνεύσει αυτά τα χωρία και έχουν πει αλλοπρόσαλα πράγματα, τα οποία θα ειδούμε ίσως και σήμερα, εάν προλάβουμε. Επειδή θα ήθελα μία έγκυρη γνώμη να πάρετε, όπως πάντοτε ποτέ κάτι δικό μου δεν λέγω στην ερμηνεία της Αποκαλύψεως, αλλά πάντοτε, όπως σας είπα, έχω οδηγόν τους πατέρες της Εκκλησίας μας, που υπάρχει η αυθεντική ερμηνεία. Γι' αυτό επιτρέψατε να ακολουθήσουμε τον Άγιο Ανδρέα Κεσαρίας να μας πει πάνω σε αυτό τι είναι. Δύο ζωάς και δύο νεκρώσεις ήγουν θανάτους εκ της Θείας Γραφής διδασκόμεθα. Έστι τίνιν η μεν πρώτη ζωή, η μετά την της εντολής παράβασιν πρόσκαιρος και σαρκική. Η δε μετά την επιγγελμένη της Αγίης ζωή, η πρώτη ζωή είναι αυτή την οποία είχαν οι πρωτόπλαστοι μετά από την παράβαση της εντολής του Θεού, και είναι η ζωή η πρόσκαιρη, η ζωή η σαρκική, η ζωή που ζούμε όταν δηλαδή γεννιέμαι. Όταν όμως τηρήσω τις εντολές του Θεού, μία αιωνία ζωή, προσέξτε αυτό, αιωνία ζωή εφόσον τηρώ τις εντολές του Θεού, και συνεπώς είναι η ζωή στη βασιλεία του Θεού. Και θάνατη δε ως αυτός δύο, ο μεν της σαρκός πρόσκαιρος, ο δε διαμαρτημάτων έκτισιν επαγόμενος εν το μέλλοντι αιώνιος, ως περ εστίν ή του πυρός γένα. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή δύο θανάτους. Ο ένας είναι ο πρόσκαιρος θάνατος, του σώματος ο θάνατος, αυτό που σας είπα, όταν πεθαίνουμε. Ο άλλος ο θάνατος είναι ο πνευματικός, δηλαδή είναι ο θάνατος που έχει κανείς από τα αμαρτήματά του, και όταν πρόκειται να βρεθεί στην άλλη ζωή, η άλλη ζωή θα είναι κόλασης. Αυτή η κόλασης λέγεται θάνατος. Δύο θάνατοι λοιπόν. Ο ένας θάνατος είναι ο βιολογικός και ο άλλος θάνατος είναι η ζωή στην κόλαση. Η ζωή στην κόλαση λέγεται θάνατος. Αυτό να θυμάσαστε. Και νεκρών δε διαφοράν γινώσκομεν. Ομοίως κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε νεκρούς, σε νεκρώσεις. Ημέν γάρ θευκτή περιών φυσήν Ισαΐας, η δε νεκρή ζωήν ούμι είδω. Είναι η πρώτη νεκρώσεις η θευκτέ. Η δε επενετή οι εν Χριστώτας πράξεις του σώματος θανατούντες, και οι Χριστός είναι σταυρωμένοι και το κόσμο νεκρούμενοι. Έχουμε και μία νέκρωση, όλα αυτά στην παρούσα ζωή,
που είναι η νέκρωση, που αναφέρεται στα πάθη. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι εγώ έχω νεκρώσει τον εαυτόν μου, έχω σταυρώσει τον εαυτόν μου. Λέγει, νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνείαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν και τα λοιπά. Αυτή η νέκρωση είναι η επενετή νέκρωση, αυτή την οποία επιζητούμε να νεκρώσουμε τα μέλη μας επί των οποίων εδράζει η αμαρτία. Την ειν δύο θανάτων όντων, ανάγκη και το σάφτας αναστάσεις ενδέξαστε. Αφού υπάρχουν δύο θάνατοι, είναι ανάγκη και τόσες αναστάσεις να δεχτούμε. Δύο θάνατοι, δύο αναστάσεις. Πρώτος, την ειν ο σωματικός θάνατος, τη ανθρωπίνη παρακοή δοθείς επιτίμιον. Ο δεύτερος, αιώνιος κόλασης. Ο πρώτος θάνατος, ο βιολογικός που είπαμε, που είναι κλήρος όλων των ανθρώπων, από την παράβοση των πρωτοπλάστων, κατά το απόκειτε της ανθρώπης άπαξ αποθανήν. Απόκειται στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν. Είναι ο σαρκικός θάνατος. Ο δεύτερος, η αιώνιος κόλασης, λέγει ο Άγιος Ανδρέας. Πρώτη δε ανάστασης, η εκ νεκρών έργων ζωοποίησης. Ποια είναι αυτή η πρώτη ανάσταση? Η πρώτη ανάσταση, αφού όταν νεκρώσω τα μέλη μου, τα επί της γης, πορνεία κτλ, κτλ, όταν νεκρώσω τον εαυτόν μου από πλευράς αμαρτιών, τότε πέθανα. Πέθανα από πλευράς αμαρτίας. Τότε έχουμε μια ανάσταση. Ποια είναι αυτή η ανάσταση? Είναι η ζωοποίηση που θα έχω αφού θα έχω φύγει από τα νεκρά έργα. Η πνευματική ζωοποίηση. Αυτή λέγεται πρώτη ανάσταση. Και είναι ο άνθρωπος που ανίσταται πνευματικά. Ο αμαρτωλός που μετανοεί, αφήνει τα έργα του, τα πονηρά, τα νεκρά και αναστήνεται. Είναι εκείνο που λέγει στην παραβολή του ασώτου ιού. Νεκρός είναι και ανέζησε. Κοιτάξτε, ήταν, λέγει, παιδάκι μου, λέει, στον μεγάλον γιο του ο πατέρας, προκειμένου να καταλάβει ότι πρέπει να συγκατατεθεί και εκείνος να μετέχει στη χαρά του σπιτιού. Νεκρός είναι και ανέζησε, απολωλός είναι και ευρέθη. Είδατε, νεκρός ήτο. Σε τι νεκρός? Στα έργα. Νεκρός. Δηλαδή ζούσε την αμαρτία. Είχε νεκρωθεί μέσα στην αμαρτία. Και τώρα ανεστήθη. Ανεστήθη. Ανέζησε. Δηλαδή μετενόησε. Απέβαλε την αμαρτία. Αυτή λέγεται πρώτη ανάσταση. Δευτέρα δε η εκφθοράς των σωμάτων εις αυθαρσίαν μεταποίησης. Ποια είναι η δευτέρα ανάσταση? Η δευτέρα ανάσταση όταν θα σαλπίσει ο άγγελος και θα αναστηθούν οι νεκροί. Αυτή είναι η δευτέρα ανάσταση. Αυτός που έχει μέρος εις την πρώτη ανάσταση. Δηλαδή αυτός που αναστήθηκε πνευματικά. Αυτός ο οποίος ανέλαβε πνευματικά, άφησε την παλιά ζωή και έγινε πνευματικός άνθρωπος. Επάνω σε αυτόν, λέγει, ο δεύτερος θάνατος είναι το Χριστό 1000 χρόνια. Για να εδραιώσουμε την ερμηνεία αυτή, επειδή έχει, σας είπα, τύχη φοβερής εκμεταλλεύσεως εκ μέρους των αιρετικών και μάλιστα των χιλιαστών. Ο πρώτος θάνατος είναι εκείνος ο πρόσκαιρος που σας είπα, που λέει στην γέννηση ο Θεός στους πρωτοπλάστους, είδαν ημέρα φάγετε, θανάτου αποθανείστε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Η πρώτη ανάσταση. Αμήν αμήν λέγω ημίν.
ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέψαν δίμε έχει ζωή αιώνιον, και εις κρίσιν ούκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και μήνε στην, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Ιωάννης 5,24-29. Σας βεβαιώνω ότι αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, άωστε πιστεύει, αποδέχεται το λόγο του Χριστού και πιστεύει, πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια, δεν έρχεται σε καταδίκη, αλλά πέρα ότι έρχεται ώρα και είναι τώρα δα. Προσέξτε αυτό το σημείο, και είναι τώρα δα, και είναι στην τώρα είναι. Πότε τώρα? Τη ώρα που ομιλούσε ο Χριστός. Ότε οι νεκροί, όταν οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού, και αυτοί που θα ακούσουν θα ζήσουν. Ποιοι νεκροί? Οι πνευματικά νεκροί θα πιστέψουν σε μένα. Τώρα που ομιλώ, όποιος πιστεύει, μέχρι τώρα ήταν νεκρός. Τώρα που θα πιστέψει σε μένα, αυτός θα έχει ζωή. Αυτή είναι η πρώτη ανάσταση. Η πνευματική ζωή, αυτή είναι η πρώτη ανάσταση. Αλλά συνεχίζει ο Κύριος και λέγει, συγγνώμη, επάνω σε αυτό θα ήθελα να σας έλεγα αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους 5,14, έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάφσισε ο Χριστός. Σήκωση που κοιμάσαι και να αναστηθείς από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Ποιους νεκρούς? Τους νεκρούς πνευματικά. Σήκω επάνω. Κοιμήσου. Μη κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας και των νεκρών έργων. Αναστήσου πνευματικά. Ζήσε πνευματικά. Τι είναι ανάσταση που αναφέρεται στο σώμα? Λέγει, μη της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάσταση ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως. Δηλαδή, έρχεται ώρα. Ποια είναι αυτή η ώρα? Δεν λέει και μήνες την, δεν το λέει αυτό, το είπε προηγουμένως. Αυτή η ώρα που έρχεται είναι η ώρα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, που θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Αυτοί που είναι στα μνημεία, είδατε παρακαλώ ρεαλισμόν, αυτοί που είναι στα μνημεία, μην νομίσει κανείς ότι πρόκειται περί συμβολισμού και αλληγορίας, θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού. Ποια φωνή? Θα σαλπίσει ο άγγελος και η φωνή του Χριστού θα αναστήσει τους νεκρούς και θα βγουν από τους τάφους αυτοί που έκαναν τα αγαθά εις ανάσταση ζωής, η Δευτέρα Ανάσταση. Θα πάρουν τα σώματα και θα είναι αυτή η Δευτέρα Ανάσταση για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως. Εκείνοι που έπραξαν τα φαύλα, τα πονηρά, αυτοί λέγει θα αναστηθούν, αλλά εις ανάσταση κρίσεως, και είναι η κόλαση, είναι ο δεύτερος θάνατος. Πιστεύω λοιπόν να έγιναν αυτά αντιληπτά. Πρώτη ανάσταση, δεύτερος θάνατος. Αυτά να θυμόσαστε. Πρώτη ανάσταση, δεύτερος θάνατος. Είναι πάρα πολύ, έχουν πολύ σημασία. Για το δεύτερο θάνατο ο Χριστός είπε τα εξής: και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα. Μη φοβηθείτε δηλαδή των πρώτων θάνατων, αυτών των βιολογικών που θα σας φωνεύσουν οι διώκτε. Την δε ψυχή μη δυναμένων αποκτείνε. Δεν μπορούν να φωνεύσουν την ψυχή σας. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γεέννη. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Θεός. Φοβηθείτε μάλλον εκείνον που έχει τη δύναμη
να βάλει και την ψυχή σας και το σώμα σας εις την γέννα. Φύγει κάθε απορία, ώστε να μπορούμε να σταθούμε έναντι των αιρετικών που λέγουν, τις φλιαρίες που λέγουν. Της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύσης και πόρνης και φαρμακής και ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέση, το μέρος αυτόν εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο, εμπειρή και θείο η κόλασης. Και αλλά είδατε όμως πως μακαρίζει αυτός ο πέμπτος, ξέρετε ότι επτά είναι της πρώτης Αναστάσεως. Ευτυχισμένος εκείνος που ανεστήθη, λέει, στην πρώτη Ανάσταση. Δηλαδή πνευματικά έχει αναγεννηθεί. Αγαπητοί μου, με πόνο ψυχής και με πολύ συνοχή καρδίας σας λέγω τούτο: όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού, και εγώ και εσείς όλοι μαζί, να αναγεννηθούμε πνευματικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να αναγεννηθούμε πνευματικά, να έχουμε μέρος εις την πρώτη Ανάσταση. Όταν φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, εις κρίσιν δεν θα έρθουμε. Η κρίση, ξέρετε, μια ψυχή, λέμε, κρίνεται. Να σας το πω και τούτο. Λέμε, μια ψυχή κρίνεται. Θα επικρίνεται. Οι δαίμονες ζητούν την ψυχή όταν η ψυχή αυτή δεν στάθηκε κοντά στο Θεό. Την ψυχή σου, λέει, ταύτη τη νυχτή, άφρον, λέει η παραβολή. Την ψυχή σου ζητάνε από σ... Ενώ εκείνος ο φτωχός ο Λάζαρος, πάλι της παρακαλεί. Ενώ ο άλλος, ο πρώτος, ο πλούσιος της παραβολής, ο άφρον πλούσιος, περνάει κρίση. Δηλαδή πηγαίνει με τους δαίμονες, οι δαίμονες τον πηγαίνουν εις τον Άδην. Μία ψυχή πριν γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία γνωρίζει τι θα συμβεί με αυτή. Είναι γνωστό αυτό. Εάν ομιγένει το βρεθώ εις τον Άδην, γνωρίζω. Έχω ήδη κρυθεί, τέλειωσε η κρίση μου. Τέλειωσε, κρύθηκα. Γνωρίζω ότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα πάρω το σώμα μου, δεν θα είμαι στη Βασιλεία του Θεού. Εάν βρεθώ στον Παράδεισο, γνωρίζω ότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα είμαι στη Βασιλεία του Θεού. Θα λέγαμε ότι η τελική κρίση απόφασης είναι, πώς να το πούμε, είναι η πανηγυρική. Όπως ακριβώς έγιναν οι εξετάσεις σε μια τάξη στους φοιτητάς, και τώρα το πτυχίο το δίνουν σε μια γιορτή. Το πτυχίο όμως το παίρνουν εορταστικά την ώρα εκείνη. Ουσιαστικά το πτυχίο το πήραν όταν βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Πότε? Πριν κάποιες μέρες. Έτσι είναι και εδώ. Γι' αυτό μην πούμε πού και πώς και τι. Ο θάνατός μου κρίνεται εάν θα σωθώ ή δεν θα σωθώ. Ο βιολογικός μου θάνατος εκεί κρίνεται, και εγώ μπορώ να γνωρίζω πολύ καλά εάν σώθηκα ή στον μακαρισμόν αυτών Άγιον. Αυτό το Άγιος τόσο ενενία τελετουργική, δηλαδή ότι είναι χωρισμένος πια από τα κοινά και τα ακάθαρτα, όσο και ενενία ηθική, δηλαδή ότι έχει μία πληρότητα κατά την ενανθρώπιση του Χριστού. Προσέξτε αυτό το σημείο. Και ή μέχρι της τελικής κρίσεως προαπολαμβάνουν της μακαριότητος εις τον πάντα. Αυτά είναι τα χίλια χρόνια, που βέβαια σε κάποιο σημείο των χιλίων ετών έρχονται στην ύπαρξη, γεννήθηκαν από γονείς. Είδατε τι λέγει το χωρίον? Θα συμβασιλεύσουν με τον Χριστό έως ότου τελειώσουν τα χίλια χρόνια. Δηλαδή μετά τι θα γίνουν? Δεν θα συμβασιλεύουν με τον Χριστό? Πολλό μάλλον, σας το έλεγα την περασμένη φορά. Αλλά αυτό το θα συμβασιλεύουν εννοεί τον Παράδεισον, που σημαίνει είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί της μέσης καταστάσεως των ψυχών. Ότι οι ψυχές προαπολαμβάνουν είτε την Βασιλεία του Θεού στον Παράδεισον, είτε την κόλαση εις τον Άδην. Προαπολαμβάνουν. Και οι ψυχές των δικαίων που είναι εις τον Παράδεισον, επειδή από το Λόγο του Θεού χαρακτηρίζονται Άγιοι και Μακάριοι, γι' αυτό το λόγο και η Εκκλησία μας τιμά τους Αγίους.
τους τιμά. Επειδή στάθηκαν άγιοι και μακάριοι, ιερείς του Χριστού που συμβασιλεύουν και συνδοξάζονται μετά του Χριστού. Αυτή εξάλλου η τιμή, όπως μας επεκάλυψε την περασμένη φορά που είδαμε εκείνο το χωρίον, ότι δεν καθορίζει ουρανό και γη, σαν να το πράγμα να συμπεριλαμβάνει και τα δύο, είναι και οι Άγιοι από την παρούσα ζωή. Είναι οι ευσεβείς οι Άγιοι, προσέξτε, από την παρούσα ζωή. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, το πέρα από την Παλαιά Διαθήκη, είναι το βασίλειον ιεράτευμα. Και εδώ, στη στρατευμένη εκκλησία και εκεί στη Θριαβέμβουσα. Και όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη 1,6, και επίησεν ημάς. Όταν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ημάς, ζει ακόμη. Δεν είναι στον ουρανό, είναι στη γη. Επίησεν ημ, ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτόν βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Θα ήθελα λοιπόν, αγαπητοί μου, επάνω σε αυτό το σημείο να σας ερωτήσω. Όλα αυτά που ακούμε και μας αποκαλύπτει, μας ξεδιπλώνει ο Λόγος του Θεού, αυτή η συμβασιλεία είναι όχι μόνο των Αγίων στους χριστιανούς. Πραγματικά βασιλεύουν οι Άγιοι από την παρούσα ζωή. Πραγματικά κρίνουν οι άνθρωποι, οι Άγιοι, από την παρούσα ζωή. Όπως σας είπα και προηγουμένως, όλα αυτά να γίνονται κίνητρον, να γίνονται έναυσμα για την αγιότητα. Είναι ανάγκη. Και όταν τελεστεί τα χίλια έτη, λυθήσετε ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και εξελεύσετε πλανήσε τα έθνη τα εν τες τέσσερις γωνίες της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, συναγαγήν αυτούς εις τον πόλεμον, όν ο αριθμός αυτών ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και εκεί κλέψαν την παρεμβολή των Αγίων και την πόλη την ηγαπημένη. Και κατέβει πυρ εκ του ουρανού από του Θεού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ευλήθη στην λίμνη του πυρός και του θείου, όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και βασανιστήσονται ημέρας και νυχτός εις τους. Με τα χωρία αυτά, αγαπητοί, κλείει μετά όμως την οριστική αυτών των τριών καταδίκην, γίνεται και η τελική και οριστική παγκοσμένα κεφάλαια. Πολλές φορές έγινε λόγος περί κριτού Χριστού. Ο Χριστός κριτής μπαίνει μέσα στην ιστορία, στοιχή της, στην κάθε εποχή της. Τώρα έχουμε την τελική κρίση της ιστορίας με την εμφανή, την ορατή παρουσία του Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου Χριστού, αφού εντωμεταξύ θα επισυμβεί η Ανάσταση, η κοινή Ανάσταση των πάντων. Δηλαδή όλοι θα αναστηθούν και θα πάρουν τα σώματά τους. Αμαρτωλοί και δίκαιοι, όλοι θα αναστηθούν, όλοι από τον Αδάμ και την Εύα, που είναι μια εικόνα που θα δούμε πρώτον Θεό την ερχομένη φορά. Μεγαλοπρεπή εικόνα, αλλά και κατηθής εικόνα. Σου πιάνεται η ψυχή όταν ανοίγουν τα βιβλία, όπως ανοίγει ο καθηγητής στο σχολείο. Άνοιγαν κάποτε, έχω την εικόνα την παλιά, μπαίναμε μέσα το πρωί στο σχολείο και ο καθηγητής επάνω στην έδρα άνοιγε τον κατάλογο να σηκώσει πέντε παιδιά να πούνε μάθημα. Και λέγαμε τώρα ποιον θα σηκώσει, δεν διάβασα καλά, μια αγωνία. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι η εικόνα της κρίσεως είναι μεγαλοπρεπή, αλλά σφιγμένη. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί πρώτο Θεός. Τώρα ας αναλύσουμε τα της τελευταίας δράσεως, θα λέγαμε, του διαβόλου και της οριστικής του καταδίκης. Και όταν τελεστεί τα χίλια έτη, όταν τελειώσουν τα χίλια χρόνια. Εδώ σαφώς γίνεται λόγος
ότι ο διάβολος θα λυθεί μετά από την παρέλευση των χιλίων ετών. Θα δράσει ο λίγον και ευθύς μετά θα ρυθεί η αιωνίαν κόλαση. Σαφώς. Τούτο σημαίνει ότι δεν επακολουθούν, παρακαλώ προσέξτε, αυτά τα χίλια χρόνια. Χίλια χρόνια μετά από το λύθιμο, αλλά σαφώς τα χίλια χρόνια προηγούνται του λυθήματος του σατανά και είναι, όπως είπαμε κατά των λόγων του Αγίου Ανδρέου και Θερίας, ο χρόνος του Ευαγγελίου. Είναι ο χρόνος ο μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού, πρώτη και δευτέρα παρουσία, ή ακριβέστερα, όπως λέγει ο ίδιος πάλι, μεταξύ των δύο παρουσιών πλην τα 3,5 χρόνια, τις οποίες φυσικά δεν δέχεται, έτσι μόνο τις λέγει, και από τις οποίες η κυριωτέρα είναι η εξής, την οποία θα σας διαβάσω, και είναι η θεωρία, η ερμηνεία που έχουν κρατήσει οι χιλιαστές. Ακούσατε τι. Έτερη δε, μετά την συμπλήρωση των 600.000 ετών, την πρώτη ανάσταση εκ των νεκρών δίδωσε μόνη τη Αγία Έφαθα. Μετράνε τα χρόνια από Αδάμ και Εύα και λέγουν ότι είναι 6.000 χρόνια. 6.000 χρόνια, εκεί θα δεθεί ο διάβολος. Και θα έρθουν και τα 1.000 χρόνια που θα βασιλεύσει ορατά, λέγουν, ο Χριστός επί της γης. Προσέξτε, μην τα μπερδέψετε. Αυτά τα λέγουν οι παλαιοί ερμηνευτές, αιρετικοί, που δεν τα δέχτηκε η Εκκλησία, και οι σύγχρονοι χιλιαστές. Και συνεπώς όλα τα χρόνια είναι 7.000 ετήριδες. 7.000 χρόνια. Κατά τις 7 ημέρες της δημιουργίας. Και θα αναστηθούν μόνον, όταν συμπληρωθούν τα 6.000 χρόνια, μόνον οι Άγιοι, όχι οι αμαρτωλοί, ή να εγγυγεί αυτή ενή την καρτερία επεδείξαντο τρυφής και δόξης απολαύσωση 1.000 έτη. Θα αναστηθούν μόνο οι Άγιοι, αυτοί που επέρασαν άσχημα στην παρούσα ζωή, μάρτυρες κλπ, ώστε να απολαύσουν τα αγαθά της γης. Γι' αυτό οι χιλιαστές τα διαφημιστικά τους αυτά έχουν φρούτα, λαχανικά, τα ζώα έτσι να κινούνται ωραία, χαμόγελα, κιθαρίτσες κλπ. Κλπ. Όλα αυτά έχουν. Να χαρούν οι Άγιοι 1.000 χρόνια επάνω στη γη. Μετά, να πέρασουν τα 1.000 χρόνια, τότε θα αναστηθούν και οι αμαρτωλοί. Δηλαδή, για τους χιλιαστές δεν υπάρχει κόλαση. Ωραίο παραμύθι. Δεν υπάρχει κόλαση. Επ' αυτής της ερμηνείας, της αιρετικής, της χιλιαστικής, χιλιαστική ερμηνεία είναι, σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας και λέγει ότι μενούν ουδέν τούτον η Εκκλησία δέδεκτε, περιττών εσύ λέγει. Ότι τίποτα από αυτά δεν δέχεται η Εκκλησία μας, περιττών να το πούμε. Είδατε τι λέγει η Εκκλησία μας? Δεν δέχεται τίποτα από αυτά. Τίποτα. Τίποτα. Είναι αιρετικές ερμηνείες αυτές. Λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Ανδρέας. Ημείς τίμην, ακούοντες του Κυρίου προς τους Σαδουκαίους λέγοντος ότι ως άγγελοι Θεού εν ουρανό ούτως οι δίκαιοι έσονται. Τι είπε ο Χριστός στους Σαδουκαίους? Στον ουρανό θα είναι οι δίκαιοι όπως οι άγγελοι του Θεού. Και του Αποστόλου Φύσαντος και ο Απόστολος Παύλος που είπε ότι η Βασιλεία του Θεού ούτε στη βρώση και πόση των του Ευαγγελικού κηρύγματος χρόνων την χιλιετία εξελάβομαι. Το Ευαγγέλιο, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι να φάμε και να πιούμε. Δεν είναι βρώση και πόση. Συνεπώς πώς θα αναστηθούν οι Άγιοι να τρώνε και να πίνουν και να είναι αθάνατοι? Μάλιστα τις νεκροφόρες λέει που θα υπάρχουν επί εκεί θα τις μεταβάλουμε σε καροτσάκια περιπάτου. Άρα, αφού δεν τρώμε και δεν πίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την Ανάσταση? Εμείς λέγει, έτσι έχουμε εκλάβει το χρόνο, το χιλιετή χρόνο, ότι είναι ο χρόνος του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Και συνεχίζει.
Όσγαρ προγέγραπτε, πού κανάγκητα το σάφτα το αριθμό νοήθε τα χίλια έτη. Όπως έχει, σας έχω γράψει πιο πάνω. Δεν είναι ανάγκη να πάρουμε κατά γράμμα την ερμηνεία των χιλίων ετών. Και μάλιστα εκεί δεν τα αντιγράφω για να μην τα αντιγράφω από τον Άγιο Ανδρέα αυτά. Δεν τα αντιγράφω για να μην σας κουράσω. Αναφέρει χωρία από την Καινή και Παλαιά Διαθήκη για να δείξει ότι ο αριθμός είναι συμβολικός. Ο Υιός της απολίας, ο άνθρωπος της ανομίας ελεύσεται. Σε ερμηνείες που κυκλοφορούν στο Ευαγγέλιο. Σε ερμηνείες που κυκλοφορούν, μία ερμηνεία από αυτές που κυκλοφορούν λέει το εξής, ότι μετά από τον Αντίχριστο θα αρχίσουν τα χίλια χρόνια. Είναι λανθασμένη. Είναι λανθασμένη και η Εκκλησία έχει καταδικαστεί μία δοξασία αιρετική. Η Εκκλησία δεν τη δέχεται. Τι θα γίνει? Είναι ακριβώς οι πάντες οι μη πιστεύσαντες στη αληθεία, αλλά ευδοκίσαντες στη αδικία. Μετά έρχεται η κρίση. Και τίποτα άλλο. Άγιε χιλιασμός, επιτρέψατε μου πάνω σε αυτά που σας είπα δύο ακόμα σχόλια. Είδατε ότι ο χιλιασμός είναι πολύ παλιός. Αυτό που σας διάβασα είναι του 5ου-6ου αιώνα. Βέβαια, ο πρώτος χιλιαστής, όπως τα γνωρίζετε, είναι ο Κύρινθος, ο οποίος και υπήρξε σύγχρονος του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Ακόμη ο Άγιος Ιωάννης ζούσε, είχε κυκλοφορήσει, είχε δημοσιευθεί η αποκάλυψή του, και ο Κύρινθος, αυτός ο Ιουδαίος, ο οποίος αμέσως διέστρεψε τα πράγματα ερμηνευτικά. Γιατί τα διέστρεψε? Απλούστατα, ήθελε να δώσει μια χριστιανική απόχρωση στην ηλιστική μεσιανική αντίληψη των Εβραίων. Και επειδή οι χιλιαστές είναι Εβραίοι, είναι σιωνιστές, γι' αυτό χρησιμοποιούν τον Κύρινθο, γιατί οι αδιόρθωτοι αυτοί άνθρωποι μένουν ακόμα στην αντίληψη του Μεσίου με ηλιστικές διαστάσεις. Θειασότε του Κυρίνθου, η πρώτη θειασότε του Κυρίνθου, στάθηκαν οι Ευβιονίτες και οι Ναζιρέοι. Και στην εποχή μας, οι σύγχρονοι χιλιαστές. Την παρερμηνία αυτή της Αποκαλύψεως την επολέμησαν ο Οριγένης, ο Διονύσιος Αλεξανδρίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και στη Δύση ο Άγιος Ιερώνυμος και ο Άγιος Αυγουστίνος. Αλλά κυρίως την κατεδίκασε αυτή την ερμηνεία περί χιλιετούς βασιλείας εδώ στη γη του Χριστού μετά από τον Αντίχριστον, την κατεδίκασε η Τρίτη εν εφέσω Οικουμενική Σύνοδος. Θα ήθελα όμως ακόμη να το κατοχυρώσουμε αυτό. Και γιατί? Ο χωρισμός δικαίων και αδίκων πρώτης τελικής κρίσεως, ότι θα αναστηθούν οι Άγιοι χωρίς να αναστηθούν οι αμαρτωλοί, που χίλια χρόνια θα ζουν αθάνατα οι Άγιοι πάνω στη γη, έρχεται σε αντίφαση με την παραβολή της Σαγίνης που είπε ο Κύριος ότι μαζεύει το δίχτυ. Σαγίνη θα πει δίχτυ. Μαζεύει ψάρια, λέει, καλά και σαπρά. Βγαίνουν, σύρεται η Σαγίνη το δίχτυ στην παραλία και εκεί γίνεται η διαλογή. Τα καλά ψάρια μπαίνουν, λέει, στα αγγεία, στα δοχεία, τα δε σαπρά πετιώνται. Ούτως έστε, είπε ο Χριστός, εν τη συντελεία του αιώνος. Έτσι θα γίνει όταν τελειώσει η ιστορία. Αυτή είναι η συντέλεια του αιώνος. Έτσι θα γίνει όταν τελειώσει η ιστορία. Εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσι τους πονηρούς εκ μέσω των δικαίων. Άστε λοιπόν το χώρισμα δικαίων και αμαρτωλών θα γίνει εν τη συντελεία. Τη συντέλεια, στο τέλος της ιστορίας. Δεν έχουμε λοιπόν κάποιο ξεχώρισμα πιο μπροστά? Αυτό είναι Ματθαίος 13,41, που λέγουν ότι θα βασιλεύσει ορατά στη γη και δεν πρόκειται να εμφανιστεί στη γη μέχρι που να γίνει τελική κρίση. Μας το λέγει ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις 3,21. Χριστόν Ιησούν ον δι, τον οποίον πρέπει ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων. Πρέπει να τον δεχτεί ο ουρανός έως ότου αποκατασταθούν όλα. Ποια όλα? Έως ότου γίνει και η ανάσταση των νεκρών επί της γης.
Δηλαδή, όπως βλέπετε, υπάρχει χονδρή παρερμηνία των χωρίων αυτών από τους... Και όταν τελεστεί τα χίλια έτη, λυθίσεται ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού. Όταν τελειώσουν τα χίλια χρόνια, τότε θα λυθεί ο διάβολος από τη φυλακή του. Όταν ακούμε ότι δένεται ή λύεται ο Σατανάς, μην νομιστεί, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός παίζει κάποιο θέατρο με ηθοποιούς τον διάβολο και τους ανθρώπους, λύνει και δένει. Πρόκειται περί εικόνων που φανερώνουν τις ανθρώπινες διακυμάνσεις έναντι του Ευαγγελίου. Αυτό, προσέξτε, θα το πω άλλη μια φορά. Είναι οι ανθρώπινες διακυμάνσεις έναντι του Ευαγγελίου, δηλαδή η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στο Ευαγγέλιο. Τι είπε ο Κύριος? Η αγάπη των πολλών, λέγει, ψυγίσεται. Δηλαδή η αγάπη είναι αντιπροσωπευτική της πρακτικής ζωής. Είναι η πίστης και η αγάπη. Η αγάπη είναι η πράξη της πίστης, η πράξη της πίστεως. Η έμπρακτη φανέρωση της πίστεως. Η αγάπη, λέει, θα παγώσει, είπε ο Κύριος. Αφού λοιπόν θα παγώσει, σημαίνει ότι πολλοί θα απομακρυνθούν από το Ευαγγέλιο. Αυτή η απομάκρυση από το Ευαγγέλιο θα επιφέρει την άρση, το σήκωμα της Θείας Χάριτος. Θα φύγει η Θεία Χάρις. Και αφού θα φύγει η Θεία Χάρις, τότε θα βρει ο διάβολος την δυνατότητα να επιδράσει δυσμενός επάνω στους ανθρώπους. Θα επαναληφθεί, δηλαδή, ό,τι συνέβη τότε στον Παράδεισο με τους πρωτοπλάστους. Οι πρωτόπλαστοι είχαν κοινωνία με τον Θεό. Όταν αμάρτησαν, ποιος έφταιγε? Ποιοι αμάρτησαν ελευθέρως έναντι του πρωτόπλαστοι, έγιναν δικαιοδοσία του Σατανά. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και τότε. Θα ψυγεί η αγάπη των πολλών και θα αφήσουν, θα επιτρέψουν είσοδον εις το διάβολο να μπει στη ζωή τους και τις κοινωνίες των ανθρώπων. Αδικός υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος. Δεν παίζει λοιπόν θέατρο που θα αφήσει τον διάβολο σαν να είναι κάπου σε μια μποτίλια. Την άβυσο βάλαμε ένα πόμα από πάνω, ένα βούλωμα. Τώρα ανοίγει το βούλωμα και από εκεί και πετιέται ο διάβολος και αρχίζει να κάνει ό,τι θα κάνει στην οικουμένη. Δεν είναι έτσι. Διότι η συμπεριφορά των ανθρώπων έναντι του Ευαγγελίου ως ψύχρανση είναι προοδευτική. Η Ελλάδα έγινε χριστιανική τότε όταν η Απόστολος έλαβε κάποτε τη χριστιανική της ιδιότητα και θέλει να ξαναγυρίσει ή στην ειδωλολατρεία. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση. Είναι μερικά πράγματα παράξενα και περίεργα, αλλά τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε στα κείμενα. Νοσταλγή γινήκαμε τις ειδωλολατρίες. Νοσταλγή. Σαν άλλοι Ιουλιανοί παραβάτε. Και η ζωή μας είναι διαφθαρμένη. Βλέπετε, προοδευτικά πηγαίνουμε σε τι? Στο να γίνουμε κατάκτηση του Σατανά. Αυτή λοιπόν η κατάκτηση του Σατανά είναι προοδευτική. Μα εδώ λέγει ότι θα λυθεί για 3,5 χρόνια. Μάλιστα. Αυτά τα 3,5 χρόνια θα είναι το αποκορύφωμα της δράσεως του Σατανά στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Θα είναι λοιπόν το αποκορύφωμα. Μη νομιστεί, δηλαδή, ότι θα είναι πράγματα που θα έρθουν. Είναι παρόντα. Έχουν αρχίσει. Είμεθα μέσα στην κατάσταση που τώρα ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει. Και εξελεύσεται. Ποιος? Ο διάβολος. Πλανήσε τα έθνη, τα εν τες τέσσερις γωνίες της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, συναγαγήν αυτούς εις των πόλεμων. Όνο θα βγει και θα πλανήσει τα έθνη, όχι μεταξύ τους, τον οποίον ο αριθμός των εθνών αυτών, των ανθρώπων που αποτελούν τα έθνη, θα δυνάμουν θαλάσσι. Πλήθος. Ποια είναι η πλάνη των εθνών? Η πλάνη των εθνών είναι η απομάκρυνση από την ορθόδοξον πίστη.
δια της μεθόδου της νοθ. Τι αιρέσεις υπάρχουν στην Ελλάδα, και πίσω από τα καταστήματα που πουλάνε δήθεν τρόφιμα διαιτής. Ακούσατε το αυτό? Ακούσατε το? Και από εκεί πίσω έντεχνα κρύβονται οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να αρπάξουν τα πρόβατα του Χριστού. Και πίσω ακόμη και από αυτά τα καταστήματα. Στην Λάρισα υπάρχει ένα τέτοιο κατάστημα και αλλού υπάρχουν. Ότι πρέπει να κάνουμε μια φυσική ζωή και τα λοιπά. Όχι ότι είναι κακή η φυσική ζωή. Όχι αυτό. Αλλά πίσω από εκεί κρύβονται οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι εισαγάγουν στον βουδισμό τους ανθρώπους που θα γίνουν πελάτες αυτών των καταστημάτων και θα δώσουν πιο έντονη την παρουσία τους. Λοιπόν, είναι η απομάκρυνση από την Ορθόδοξη πίστη με τη μέθοδο της νοθείας, όπως σας είπα, της αληθείας, που είναι οι αιρέσεις, αλλά και της απιστίας και της αθεΐας διαμέσου των κοινωνικών συστημάτων, διαμέσου των κοινωνικών συστημάτων, προσέξτε το αυτό, της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της τεχνικής. Αυτά θα είναι τα στοιχεία που ο διάβολος θα πλανήσει τα έθνη και θα τα απομακρύνει από το πνεύμα το ορθόδοξο του Ευαγγελίου. Επειδή όμως με όλα αυτά η ψυχή του ανθρώπου θα μένει άδεια, καινή, δεν χορταίνει η ψυχή του ανθρώπου ούτε με την επιστήμη, αγαπητοί μου, ούτε με τη φιλοσοφία, ούτε με τα κοινωνικά συστήματα. Δεν χορταίνει η ψυχή του ανθρώπου, διότι έχει μεταφυσική διάσταση η ψυχή του ανθρώπου. Το βλέπουμε διάστητο αυτό εξάλλου στην εποχή μας. Γι' αυτό θα υπάρχει και υπάρχει αυτή η μεταφυσική δίψα. Αυτή τη μεταφυσική δίψα τώρα ο διάβολος θα την εκμεταλλευτεί και θα εισαγάγει τους ψευδομεσίες και τελικά τον Αντίχριστο. Και έτσι θα γίνουν οι ψευδομεσίες αποδεκτοί από τους ανθρώπους και ο Αντίχριστος κατά πάρων των ανθρώπων, επειδή θα θέλουν να ικανοποιήσουν αυτήν την μεταφυσική τους δίψα οι άνθρωποι που άδειασε η ψυχή τους από εκείνο που είχε ανάγκη από Θεό. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, Β' Θεσσαλονική 2,10-12, «Ανθών την αγάπη της αληθείας ούτε δέξαντο εις το σωθήν αυτούς», δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας, δεν αγάπησαν την αλήθεια, και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνη. Θα στείλει σε αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνη. Φοβερή αυτή η ενέργεια της πλάνης, που κι άλλοτε σας έχω μιλήσει. Εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι, εις το να πιστεύσουν στο ψέμα. Και ψέμα εν ευρία ενία στην Αγία Γραφή, ιδίως στην Καινή Διαθήκη, θα πει το αλλότριον. Θα πει όχι ο αληθινός Θεός. Αυτό είναι το ψέμα. Ή να κρυθώσει πάντες ή μη πιστεύσαντες η αληθεία, αλλά ευδοκίσαντες εν τη αδικία. Για να κρυθούν και καταδικαστούν όλοι εκείνοι που δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά έμειναν και ευδόκησαν μέσα στην αδικία, μέσα στο ψέμα. Και αυτό το χωρίο, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος το λέγει προκειμένου να μιλήσει, και γι' αυτό μιλά εκεί, για την παρουσία του Αντιχρίστου. Για αυτό το πράγμα το συγκεκριμένο μιλάει εκεί, με αυτά τα λόγια, ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος το είπε ως εξής: «Εγώ ελήγησα εν το ονόματι του Πατρός μου και ουλαμβανετέ με. Εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο, στο δικό του το όνομα, εκείνον λείψεστε, εκείνο θα τον παραλάβετε, θα τον δεχτείτε». Ιωάννης 5,43. Εκείνο το «εάν» δεν είναι υποθετικόν, αλλά είναι μάλλον χρονικόν, διότι ο Κύριος μίλησε περί ψευδομεσιών και δεν ομίλησε δια τους ψευδομεσίες ότι πιθανώς να έρθουν υποθετικά, αλλά βεβαιωτικά. Και συνεπώς όλοι οι πατέρες είδαν στο χωρίο αυτό όχι μόνο τους ψευδομεσίες, αλλά για τους οποίους ιδιαίτερος εδώ ο Κύριος ομιλεί, αλλά και για τον τελευταίο ψευδομεσία, τον Αντίχριστον. Εκείνο λέγει θα τον δεχτείτε, εμένα δεν θα με δεχτείτε.
Αλλά αγαπητοί μου, η ώρα πέρασε και πρώτο ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.